96 εκατομμύρια ενήλικες Ευρωπαίοι πολίτες είναι σήμερα παγιδευμένοι στα δίχτυα των ναρκωτικών, με την κοκαίνη να διεισδύει ολοένα και περισσότερο στις πιάτσες των τοξικομανών. Τα εφιαλτικά στοιχεία για τη διάδοση της χρήσης ναρκωτικών ανά την Ευρώπη φέρνει στο φως η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, την οποία παρουσίασε ο Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία αύξηση στη διακίνηση κοκαίνης. Drug situation is worsening in many parts of the world, and sadly, the European Union is no exception. Οι κατασχέσεις κοκαίνης στην Ευρώπη καταρρύπτουν κάθε ρεκόρ, όπως και οι ενδείξεις για αύξηση της διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης ουσίας. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, σχεδόν 96 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας 15 έως 64 ετών έχουν κάνει χρήση κάποιας παράνομης ναρκωτικής ουσίας στη ζωή τους, ενώ εκτιμάται ότι 1,2 εκατομμύρια πολίτες υποβάλλονται κάθε χρόνο σε θεραπεία για τη χρήση παράνομων ουσιών. Μόνο το 2018 εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 55 νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν χρήση οπιοειδών για 1,8 έως 2,5 άτομα ανά χίλιους κατοίκους. Όσο αφορά στην κοκαίνη, το 1,3% των ενηλίκων 15 έως 64 ετών έχουν κάνει χρήση έστω μία φορά στη ζωή τους, ενώ το 1% των μαθητών ηλικίας 15 έως 16 ετών δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση τουλάχιστον μία φορά. Το πιο δημοφιλές ναρκωτικό στην Ελλάδα παραμένει η κάναβη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία το 11% των ενηλίκων έχουν κάνει χρήση έστω μία φορά στη ζωή τους. Χρήση κάναβης τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο δηλώνει το 9% των μαθητών ηλικίας 15 έως 16 ετών. We have no time to spare, and we know it. We need to show determination and commitment. We should strengthen our fight against drugs in all its aspects, for our youth, for our citizens, for our societies. Το 1% του πληθυσμού της Ευρώπης παραδέχεται ότι κάνει καθημερινή χρήση κάναβης. Χρήση κάναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους δηλώνουν 91,2 εκατομμύρια πολίτες, ενώ χρήση κοκαίνης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους 18 εκατομμύρια πολίτες.